Κύριε Κομινάκη. Ναι, ξέρετε, δεν. Και εσείς καταψηφίσατε, έτσι. Καταψηφίσαμε και έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση και όχι, αν θέλετε, αυτούς τους αστερίσκους που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας θεωρητικά για μια στρατηγικά ορθή συμφωνία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι στρατηγικά επικίνδυνη για τα λαϊκά συμφέροντα η συμφωνία. Θα πω όμως πρώτα για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει με το Roots Race. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε το Roots Race σε άλλα τουρκικά πλοία να κόβουν βόλτες. Όχι, είχαμε καιρό να το δούμε απλώς. Να θυμίσω λοιπόν ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν είναι πρώτη φορά που εμφανίζονται ως απομηχανής θεός για τους λαούς. Εμπόδισε την τουρκική επιθετικότητα η γαλλική Total, που κάνει έρευνες, που βρίσκεται μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου όταν το προηγούμενο διάστημα έκοβε πάλι βόλτες το Roots Race. Άρα έλειπαν αντίστοιχες τέτοιου είδους ρήτρες και από την ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ ή από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει στο ΝΑΤΟ, όπως ξέρετε πιο υπάρχει. Καλά από μένα ενδεχομένως. Στο ΝΑΤΟ, όταν οι δύο κράτη μετέχουν στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να παρέμβει σε διαμάχη μεταξύ δύο κρατών τη ίδια συμμαχία. Αυτό, αν θέλετε, εδώ δεν είναι και η απάντηση. Θα σας ναι. πω, υπάρχει στο Ευρωσύνταγμα αντίστοιχη ρήτρα. Αμυντικής... Δεν υπάρχει Ευρωστρατός, κύριε Κομινάκη, να παρέμβει. Υπάρχει. Τι θα στείλει, δηλαδή, ποιο στρατός θα έρθει να βοηθήσει αυτό. Υπάρχει. Κοιτάξτε, αυτό, αν θέλετε, είναι και η απάντηση σε αυτούς που λένε ότι η αναβάθμιση της θέσης μας στο ΝΑΤΟ βοηθάει ώστε να αντιμετωπίζουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Όταν λοιπόν κι εσείς οι ίδιοι λέτε ότι η Τουρκία ως σύμμαχη χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί να επέμβει το ΝΑΤΟ, τότε ποιος ο λόγος συνεχώς να αναβαθμίζουμε το ρόλο μας στο ΝΑΤΟ, να έχουμε σπείρει όλη τη χώρα με νατοϊκές βάσεις και να στέλνουμε συνεχώς και ενόπλες δυνάμεις και μέσα πολεμικά και χρήματα. Έχετε μια πάγια θέση ότι πρέπει να είμαστε εκτός ΝΑΤΟ, έτσι, για να είμαστε εντάξει. Άκουσα πριν την οποία δεν την έχετε αλλάξει και ποτέ, επίσης άκουσα, πρέπει να πούμε. Έτσι. Άκουσα πριν είναι και την θέση. Διαφωνεί, συμφωνεί κανείς, είναι πάγια θέση. Άκουσα ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση που γίνεται εδώ πέρα, αν είναι υψηλή, χαμηλή. Το κόστος. Όμως τώρα αυτό ακούγεται και λίγο αστείο, αν θέλετε, να ακούγεται από δύο κόμματα που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε πρωταθλήτρια στις πολεμικές δαπάνες. Η Ελλάδα δίνει μεγαλύτερο ποσοστό από τη ΣΥΠΑ σε σχέση με το ΑΕΠ. Γιατί είχε δύσκολους γείτονες, ένα βασικά δύσκολο γείτονα. Αλλά όλη η ζωή έχει διαψεύσει στην πραγματικότητα ότι η συμμετοχή μας αυτή μας εξασφαλίζει από τους γείτονες, όταν οι ίδιοι λέτε ότι είμαστε δύο σύμμαχες χώρες, υποτίθεται, στο ΝΑΤΟ, στις οποίες δεν μπορεί να παρέμβει. Ναι, στις οποίες δεν μπορεί να παρέμβει το ΝΑΤΟ. Και αντίστοιχα. Το είδαμε το 1974 όταν κάνει την εισβολή στην Κύπρο, ότι ήταν. Δεν θα πρέπει να εξοπλίζεται δηλαδή η χώρα. Αυτό λέω. Δεν θα πρέπει να εξοπλίζεται η χώρα. Η χώρα. Για να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη τη, σας λέω, χωρίς καμιά Γαλλία και χωρίς κανένα άλλο να αντιμετωπίσει. Ένα άλλο ερώτημα λοιπόν. Ο άλλος διεκδικεί, όπως είδατε, η Τουρκία διεκδικεί τις τελευταίες μέρες. Διεκδικεί, μάλλον λέει, ότι νησιά όπως η Χίος, η Λίμνος δεν είναι ελληνικά. Διότι είναι στρατιωτικοποιημένα. Και με βάση δίκη Λοζάνη, κακώ ανήκουν στην Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να ανήκουν στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από κάτι βραχονισίδες και φτάσαμε στη Χίο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι οι εξοπλισμοί που γίνονται. Γίνονται πράγματα για να εξασφαλίζονται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ή τελικά στέλνουμε μια πάτρια στη Σαουδική Αραβία, φρεγάτες από το Μάλι μέχρι τα στενά του Ορμούζ. Τώρα συζητάμε αν θα πάμε στην υποσαχάρη Αφρική. Μάλιστα. Τελικά οι εξοπλισμοί που γίνονται λοιπόν, για να εξασφαλίζονται κυριαρχικά δικαιώματα ή βάζουν σε μεγαλύτερους κινδύνους λοιπόν, τη χώρα. Να απαντήσει, ναι, αυτό που εύκολα βγαίνει συμπέρασμα είναι ότι όντως η σκυταλοδρομία καλά κρατήσει όλα τα ζητήματα και υπάρχει συνέχεια. Και από τις δηλώσεις των προηγούμενων ομιλητών φαίνεται ότι πώς και στα ζητήματα του εξοπλισμών και λοιπά υπήρχε και υπάρχει ενιαία στρατηγική και στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Και υπήρχε και υπάρχει γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω όπως θα σας δείτε. Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για τους εξοπλισμούς ήταν η άποψη του κ. Μπαλάφα. Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για τους εξοπλισμούς την είδε ο λαός. Λοιπόν, τη διακόψαμε, παρακαλώ, γιατί παρακολουθούσε την κουβέντα σας τόση ώρα. Δεν είναι σωστό. Συνεχίστε. Ναι, την είδε και για ποιος αναβάθμισε τη στρατηγική συμφωνία για τις βάσεις
και για τα κοινά γυμνάσια με το Ισραήλ και χίλια δυο άλλα, μην επανέλθω. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει συνέχεια και είναι κοινή στρατηγική. Και κοινή στρατηγική είναι και στο οικονομικό πεδίο. Γιατί αυτό που τους συνδέει, και γι' αυτό λέμε ότι όποια κυβέρνηση και να βγει θα είναι προδιαγεγραμμένο το πρόγραμμά τους, είναι η συμφωνία στο Ταμείο Ανάκαμψης που τι λέει. Λέει μεγάλες ενισχύσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις στην πράσινη ανάπτυξη που φτάνει να κάνει το ρεύμα πλησία στο αγαθό για τα λαϊκά νοικοκυριά. Και να συζητάμε τώρα για τα ψίχουλα, άμα θα ήταν η καλή η μισή το δώρο αντί για τη 13η και 14η σύνταξη και όλα αυτά που δεν μπορεί να είναι περασμένα, ξεχασμένα ούτε για τους συνταξιούχους, ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για τους μισθωτούς. Αυτό που μπορεί πραγματικά να βγει ως συμπέρασμα από κύριο της παρεμβάσεις του κόσμου είναι ότι ο κόσμος δεινοπαθεί για να ανταποκριθεί στην τεράστια ακρίβεια. Και η ακρίβεια αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τη γνώμη μας, με τα μέτρα που ήταν άνθρακας ο θησαυρός. Γιατί το πρόβλημα δεν αρχίζει και τελειώνει μόνο σε ένα επίδομα για τη θέρμανση. Έχει εκτιναχθεί η ενέργεια και έχει εκτιναχθεί τα καύσιμα και η κίνηση κλπ. Και αντίστοιχα βέβαια και όλα τα βασικά προϊόντα, τα καταναλωτικά προϊόντα, τα βασικά προϊόντα για τις πρώτες ανάγκες. Το ΚΚΕ την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσε τροπολογία που είπε ως ελάχιστο μέτρο ανακούφισης να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στο τηλέφωνο και στο νερό. Να καταργηθεί για την πρώτη κατοικία του ένφια ένας νόμος που ήρθε και δεν και ξεχάσαν να τον πάρουν πίσω μετά τα μνημόνια και να υπάρχει μια πραγματική ανακούφιση για τα λαϊκά νοικοκυριά που βλέπουν συνεχώς το εισόδημά τους πριν φτάσει στο σπίτι να εξαναμίζεται.